Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος τέταρτος, περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα εμπρός, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτας και αθλητάς του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία. Είτε του σώματος, είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, ωσάν με χρυσές πτέρυγες ανέρχεται άκοπα στον ουρανό η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε. Της δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι με την πράξη και καταπαύσω με την θεωρία και την ταπείνωση. Ψαλμός Νιδέλτα 7. Δεύτερον. Εάν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς τον Θεό και τον γυμναστή τους και με αυτήν θα ελέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίαση μεταβάσεως και αναχωρήσεως από την μονή. Πώς έχουν ανεσπασμένη συνεχώς την μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πώς έχουν φεωρήσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ευρεολογία, κάθε λέξη που σου βλύζει, κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον του σαν βέλος. Πώς φορούν και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου Εφεσίων σίγμα 17. Την σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν, είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία, και το άλλο το έχουν ακίνητο, είναι πρόθυμοι δηλαδή για προσευχή. Τρίτον, η υπακοή είναι η τελή απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος, ή και το αντίθετο. Η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέγυρια, αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνία για το τι θα απολογηθεί στον Θεό, να μην φοβάσαι τον θάνατο, να ταξιδεύει στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορεί στην ξηρά ξένιαστα, σαν να κοιμάσαι. Τέταρτον, η υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της ειδικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλογεί ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του που του εθανάτωσε με τρόπο θεάρετο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Η υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε την ειδική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσον της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονεί και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του. Και τούτο διότι φοβείται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδηθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας τον ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε σε συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζεστε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύεται έτσι το μεγάλο τούτο πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία, σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να την βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι η υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλος της ζωής του. Έβδομον, όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το υπό έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη.
για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε ιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο, μετά την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτα απολύπτως ας μην εξετάζουμε τον καλόν αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν σαν άνθρωπο μερικά μικρά ίσως σφάλματα, διότι διαφορετικά τίποτα δεν εφελούμεθα από την υποταγή αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίσταχτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλληπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενσπείρουν μέσα τους αμφιβολία, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη προς τον γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει την απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Ρωμαίων Ιωτα Δέλτα 23. 9. Από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφη αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε στον δράκοντα, ο απατεών, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός ειδικός μου. 10. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα δάκρυα τα καθαρά λουτρό, ενώ την μακαρία υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να ειδεί τον Κύριο. 11. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του, και αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω και αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Αν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω και αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως αισιόπησε, τότε δεν ξέρω τι να υπό. 12. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά τον δρόμο τους, διότι αποφεύγοντας την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατά πάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. 13. Αφού έλθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον άλλων, διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν αλλά θεραπεύονται. 14. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική χρήση ενός καλού κριτού και επιμένως. Ενώ ευρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος ιατρός και επιμένας διέταξε να απολαύσει επί 7 μέρες κάθε ανάπαυση και μόνη αποσκόληση το να έχει να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά δε την 7η ημέρα τον εκάλεσε ιδιαίτερος ο ποιμήν και τον ερώτησε αν του άρεσε να συγκατοικήσει μαζί τους. Όταν δε τον είδε να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνα, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέκαταξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι: θέλω όλα αυτά να τα φανερώσεις εμπρός όλη την αδελφότητα. Και εκείνος έχοντας μισήσει όλους διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. Και αν θέλεις ακόμη, του λέγει, τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξανδρίας. Ύστερα από αυτό, ο Ποιμήν συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα 230 στον αριθμό. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία, ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίδει εντολή να οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλέον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί, χτυπώντας τον ελαφρά με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινο σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του. Και η μόνη θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε μόλις αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και λολιγμούς, εφόσον κανείς δεν εγνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις επλησίασε στην πύλη της εκκλησίας, η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος κλητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου! Είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα!» Εκείνος τότε εταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που την άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας εβεβαίωνε με όρκους του, εφάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από τον φόβο.
Ενώ δε εκείτε το κάτω και έβρεχε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος ιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδιδε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως και προστάζει να υπεί εμπρός σε όλους. Όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που εξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν, με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμη και μαγείες και φόνους και άλλα, τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούσει ούτε να γράψει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο Ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. 15. Εγώ τότε εθαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ερώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προσέβη στην παράδοξη αυτή ανέργεια. Εκείνος δε, που ήταν πράγματι αρχηγός των ψυχών, μου απάντησε ότι το έκανα αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή αυτής της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξω από τη μέλουσα εντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν εσηκώθηκα από το έδαφος μέχρι ότου επέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του ή το συνεχώς το έδαφος. Και μην αμφιβάλλεις γι' αυτό, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρισκόταν εκεί πήρε το θάρρος και μου είπε: έβλεπα την ώρα εκείνη κάποιον φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που οριγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία του, εκείνος με το κοντήλι την διέγραψε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα: εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασεβία της καρδίας μου. Ψαλμός λάμδα α 5. Δεύτερον, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς αδελφούς με αναξομολόγητες αμαρτίες και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους την εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα επιτύχει την άφεση των αμαρτιών του. 16. Είδα κι άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στο να ύμνιστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω, διότι έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμούντο τους ουρανίους συνδέονταν μεταξύ τους μια διάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη πράγμα πολύ θαυμαστό να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Πριν απ' όλα εφρόντισαν να μην τραυματίσουν σε τίποτε τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανείς με μίσος προς τους άλλους, ο Ποιμήν τον εξόριζε κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός ομίλησε στον Ποιμένα υβριστικά εις βάρος κάποιου άλλου αδελφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο Σιώτατος Ποιμήν να εκδιωχθεί. Δεν ανέχομαι, είπε, να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος. Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μια αδελφότητα, εν Κύριο συναθρισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε σε θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και την θεωρία. Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτό τους τόσο πολύ στα πνευματικά, ώστε να περισσεύει η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλον στην πνευματική επαγνύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή στην κατάκριση ή στην αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς του ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Εάν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση ο αδελφός που του έκανε την υπόμνηση, έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να υπούν κάτι, είχαν σαν μοναδική και παντοτινή συζήτηση την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως. 17. Δεν θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντάς τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του,
Τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα και εκείνος στην επιμονή του αποκρίθηκε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους αλλά τον Θεό. Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση και η θέα αυτής της φωτιάς μου ενθυμίζει συνεχώς τη μέλουσα φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης, ενώ διέκοπταν την νοερά, δεν διέκοπταν την νοερά εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπενθύμιζαν οι μακάροι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί άλλοι να επιτρέψει να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχτούν την επίπληξη. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντιλήφθηκε αυτό και του σέβαζε ελαφρότερες τιμωρίες γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις σε εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία. Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχε να περάσει εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μυσικοκία, το ανέφερε αμέσως στον δεύτερο μετά τον γέροντα και αυτούς φρόντιζε να συμφιλειωθούν πριν δύσει ο ήλιος. Εφεσίων Δέλτα, παράγραφος 26. Εάν όμως εσκλήραναν τη στάση τους και επέμεναν, τότε τιμωρούνται με αποχή από το φαγητό έως ότου συμφιλειωθούν ή απεβάλλονται από την μονή. Η διαγωγή τους αυτή, η τόσο αξιέπαινος και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάτιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οσίους εκείνους αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στην διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε δε κανείς σε αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγελοπρεπές. Ολόλευκοι ηλιοκαμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά σκούντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερό τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρας που είχαν 50 περίπου χρόνια στην υπακοή και τους οικέτευα να μου υπούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνήστους οι οποίοι ήταν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη. Κατορθωμένοι με την αγαθή τους προαίρεση και με την βοήθεια του Θεού, όχι αλογικευτοί και ασύνετοι, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιασμένους. Εφαίνεται δε εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινής, χωρίς τίποτα το επίπλαστο και επιτηδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιούνται εύκολα, εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους, ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δω νεωρό τους βλέμμα το είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών. 20. Δεν θα επαρκέσει όμως ο ιερε φίλε μετά της θεοφιλούς συνοδεία σου ο χρόνος της ζωής σου προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομική ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι τον σε θεάριστο ζήλο και μίμηση παρά με τις ειδικές μου πτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίων Ζήτα 7. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μία τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διοίκηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος Ισίδωρος, όπου καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα και εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο οσιότατος εκείνος ποιμήν, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο,
Αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγνότατε πάτερ, παραδίδουμε στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας Ποιμήν από την απάντηση και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στον σιδερένιο Ισίδωρο το γύμνασμά του. Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της Μονής και με φυσικότητα σε καθέναν που θα εισέρχεται ή θα εξέρχεται να βάζει μετάνοια λέγοντας: «Προσευχή σου για μένα, Πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο δε Ισίδωρος υπάκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συνεπλήρωσε 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθυτάτη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αημνηστός εκείνος Ποιμήν, αφού πέρασε η νομική 7 ετία, και μετά από την αφάνταστη υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να το συγκαταριθμίσει στους αδελφούς, ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως, μέσω άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον Ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει τον δρόμο του, με την ίδια άσκηση, στην παράκλησή του αυτή, άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε το τέλος του, ότι επλησίαζε η ώρα που θα το καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριον. 7 δε ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της Μονής. Του είχε πει ότι αν ευρώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι. Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του. 22. Όταν ακόμη ζούσε, ο Μέγας αυτός Ισίδωρος τον ερώτησε τι εργασία είχε ο νους του, καθώς ευρισκόταν εκεί εμπρός στην πύλη της Μονής, και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας να με ωφελήσει. Στην αρχή μεν μου είπε, συλλογιζόμουν, ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου, και ως εκ τούτου, με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα, έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδία μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά επερίμενα από τον Θεό τον μισθό της υπομονής μου. Και όταν επέρασε άλλος ένας χρόνος, τότε ένιωθα τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση, ως ανάξιο να διαμένει στη Μονή, να βλέπει και να συναντά τους πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχομένους και εξερχομένους να προσεύχονται για μένα. 23. Κάποτε, ενώ καθόμαστε μαζί στην τράπεζα, ο Μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» «Αφού δε εγώ τον παρεκάλεσα γι' αυτό», φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειράν πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος και έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε, δεν του είπε τίποτα απολύτως, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος εμπρός στο τραπέζι και χωρίς να τρώει, ενώ βρισκόμεθα ακόμη στην αρχή του γεύματος, και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να εντρέπομαι και να ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπον τον εργάτην αυτών της αρετής που ήταν ολόλευκος γέρον 80 ετών. Περίμενε εκεί χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι τέλους του φαγητού. Οπότε, όταν εμείς σηκωθήκαμε, τον στέλνει ο Όσιος στον Μέγα Ισίδωρο που ανέφερα ενωρίτερα, να του είπει την αρχή του 309ου ψαλμού, δηλαδή: «Το υπομένον υπέμεινα τον Κύριο και προσέσχε μη και εισήκουσε της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ σαν πονηρότατος δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ερώτησα λοιπόν τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος εμπρός στο τραπέζι. Ουδέποτε μου απήντησε. Έβαλα το νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του Ποιμένος ετοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο
«Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στον Θεό, σαν να ευρισκόμουν όχι εμπρός στο τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρό λογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του, διότι όπως είχε λεχθεί η αγάπη, ουλογίζεται το κακόν Α Κορινθίους Ι Γ 5. Επιπλέον όμως γνώριζε και τούτο, Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακακίας δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώραν ή ώραν για να τον βλάψει. 24. Καθώς αληθινά ήταν εκείνος ο δίκαιος, ο σωτήρ και ποιμήν των λογικών προβάτων με τη χάρη του Θεού, που παρόμοιον του εχάρισε ο Θεός και τον οικονόμο της μονής σόφρονα περισσότερο από κάθε άλλο και πράω όσο ελάχιστη. Μία φορά λοιπόν, για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι αδελφοί, ο μεγάλος γέροντας τον επέπληξε άδικα μέσα στο Κυριακό και διέταξε άκερα να τον βγάλουν έξω. Εγώ δε, γνωρίζοντας ότι είναι αθώος, σε εκείνο που τον κατηγορήσω ποιμήν, απολογήθηκα υπέρ αυτού ιδιαιτέρως. Το γνωρίζω και εγώ, πάτερ, ότι είναι αθώος, μου απήντησε ο σοφός. Αλλά όπως είναι πράγμα ικτρό να αρπάξεις το ψωμί από το στόμα του πεινασμένου νηπίου, έτσι αδικεί και τον εαυτό του και τον εργάτη ο υπεύθυνος των ψυχών, όταν δεν του προξενεί κάθε ώρα στεφάνους όσους γνωρίζει ότι μπορεί να υπομένει, είτε με ύβρις, είτε με ατιμίες, είτε με ξεφτελισμούς και εμπεγμούς, διότι έτσι προκαλεί τρεις μεγάλες αδικίες. Πρώτον, στερείται ο ίδιος τον μισθό από την επιτίμηση. Δεύτερον, ότι ενώ μπορούσε να ωφελήσει και άλλους με την αρετή εκείνου, δεν το έπραξε. Και τρίτον, το πιο σοβαρό, ότι πολλές φορές και αυτοί που φαίνονται καλοί και υπομονετικοί, όταν παραμεληθούν πολύ καιρό και ως δήθεν ενάρετοι δεν ελέγχονται, πλέον ούτε ονειδίζονται από το γέροντα, υποβαθμίζονται και χάνουν την πραότητα και την υπομονή που είχαν. Διότι όσο καλό και καρποφόρο και πταχύ και αν είναι το έδαφος της ψυχής, όταν του λείψει το πότισμα με το νερό της ατιμίας, τότε θα χορταριάσει και θα βλαστήσει αγκάθια υπερηφανίας και πορνείας και αφοβίας. Τούτο γνωρίζοντας ο μέγας αυτός Απόστολος έγραψε προς τον Τιμόθεο, «Επίσθητη, επενέχθητη, επίπληξον αυτής, ευκαίρος ακαίρος, Β' Τιμοθέου Δ' 2. Εγώ δε έφερνα αντιρρήσεις το σοφό αυτόν οδηγό, προβάλλοντας ως δικαιολογία την αδυναμία των ανθρώπων της εποχής μας και συνεπώς τον φόβο μήπως οι πολλοί με την άδικη επίπληξη, ακόμη ίσως και με την όχι άδικη, φτάσουν στο σημείο να αποσπαστούν από το κοινόβιο. Μου απήντησε τότε το κατοικητήριο αυτού της σοφίας, η ψυχή η οποία δέθηκε χάρη του Χριστού με τον ποιμένα με αγάπη και εμπιστοσύνη, υπομένει μέχρι αίματος και δεν απομακρύνεται, και μάλιστα εάν τυχόν έχει ευεργετηθεί από αυτόν στην θεραπεία ψυχικών της τραυμάτων. Και ενθυμείται τους λόγους εκείνου που είπε, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε εκτίσεις ετέρα δυνήσεται χωρίς εμάς από τις αγάπης του Χριστού. Ρωμαίων Ήτα 38-39. Την ψυχή όμως η οποία δεν εδέθηκε και δεν ενώθηκε σφιχτά και δεν προσκολήθηκε στον ποιμένα, θα απορώ πολύ εάν την ειδώ να μη συνεχίζει άσκοπα την παραμονή της στο μοναστήρι, εφόσον έχει συνδεθεί με επιφανειακή υποταγή. Και πραγματικά δεν διαψεύστη ο μέγας αυτός ποιμήν, αλλά και οδήγησε και τελειοποίησε και προσέφερε στον Χριστόν καθαρά και αμαμαθήματα. 25. Ας ακούσουμε τώρα και ας θαυμάσουμε θεϊκή σοφία που ευρέθηκε μέσα σε οστράκινα σώματα. Όσο καιρό ήμουν εκεί, εκαμάρωνα την πίστη και την υπομονή, την αδίσταχτη καρτερία των νεωτέρων αδελφών στις επιτιμήσεις, στις περιφρονήσεις και στις διώχθησεις μερικές φορές, όχι μόνο εκ μέρους του γέροντος αλλά και των πολύ μικροτέρων αδελφών, και χάρη πνευματικής οικοδομής ερώτησε έναν αδελφό που λεγόταν Αβάκυρος και είχε 15 χρόνια στη μονή. Τον αδελφό αυτό έβλεπα να τον μαλώνουν όλοι σχεδόν και μερικές φορές μάλιστα να τον διώχνουν ακόμη και από την τράπεζα οι διακονητέ, επειδή είχε εκφύσεως το ελάττωμα να είναι ο λίγο φλίαρος. Του είπα λοιπόν, γιατί αδελφέ Αβάκυρε, βλέπω κάθε ημέρα να σε διώχνουν από την τράπεζα και πολλές φορές να κοιμάσαι νηστικός. Εκείνος μου αποκρίθηκε, πίστεψέ με πάτερ,
ότι με δοκιμάζουν οι πατέρες μου αν κάνω για μοναχός, αλλά δεν το κάνω στα αληθινά. Και εγώ, γνωρίζοντας τον σκοπό του μεγάλου, δηλαδή του γέροντος και των αδελφών, τα υπομένω όλα χωρίς σκόπο. Και να που συμπλήρωσα 15 ολόκληρα χρόνια με το λογισμό αυτό. Έτσι άλλωστε μου είπαν με την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ ότι μέχρι 30 χρόνια δοκιμάζουν αυτούς που απαρνούνται τον κόσμο και εισέρχονται στη Μονή. Και δικαίως, Πατέρ Ιωάννη, διότι εάν δεν υποβληθεί σε δοκιμασία ο Χριστός, δεν θεωρείται καθαρός. Αυτός λοιπόν ο γενναίος Αβάκυρος αγωνίστηκε 2 ακόμη χρόνια μετά την επίσκεψή μου στο μοναστήρι και έτσι εξεδίμησε προς Κύριον. Και πριν ξεψυχήσει είπε προς τους πατέρας: «Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Κύριον και εσάς, διότι με το να με πειράζετε εσείς και να με σώσετε, δεν με επείραξαν οι δαίμονες 17 ολόκληρα έτη. Ο Ποιμήν, που πάντοτε έκρινε δίκαια, διέταξε να τον ενταφιάσουν σαν ομολογητή, του άξιζε ανάμεσα στους προαυτού Αγίους της Μονής. 26. Θα ζημιώσω οπωσδήποτε του ζηλωτάς των καλών, εάν θάψω στο μνήμα της σιωπής το καθόρθωμα και άθλημα του Μακεδονίου, του πρώτου διακόνου της Μονής. Αυτός ο ιδιαίτερα αγαπημένος από τον Κύριο, όταν κάποτε επλησίαζε η εορτή των Αγίων Θεοφανίων, παρεκάλεσε τον Ποιμένα 2 μέρες πριν από την εορτή να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια για κάποια του ανάγκη, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει το γρηγορότερο για την ακολουθία και τη μασία της εορτής. Ο μισόκαλος όμως διάβολος έφερε εμπόδιο στον αρχιδιάκονο και οδήγησε τα πράγματα έτσι, ώστε αφού επήρε την ευλογία του ηγουμένου και έφυγε, να μην προφτάσει να επιστρέψει στη Μονή την ημέρα της Αγίας Εορτής, σύμφωνα με την διορία που είχε λάβει από τον γέροντα. Όταν λοιπόν επέστρεψε μία μέρα αργότερα, τον βγάζει ο Ποιμήν από τη θέση των διακόνων και το βάζει στην τάξη των τελευταίων αρχαρίων. Και ο καλός υπηρέτης και ο διάκονος της υπομονής και ο αρχιδιάκονος της καρτερίας δέχεται τον ορισμό και την απόφαση του πατρός χωρίς την παραμικρή λύπη, σαν να επιτιμήθηκε άλλος και όχι αυτός. Και όταν συμπλήρωσε 40 ημέρες στη θέση αυτή, ο σοφός γέροντας τον επανέφερε πάλι στην κανονική του σειρά. Την επομένη όμως ημέρα ο αρχιδιάκονος τον οικετεύει να τον τοποθετήσει πάλι στην ίδια τιμωρία και ατιμία, διότι έλεγε: «Έπεσε στην Αλεξάνδρεια σε ασυγχώρητο αμάρτημα». Ο Όσιος κατάλαβε βεβαίως ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια και ότι το ζητούσε από ταπείνωση. Ωστόσο όμως υπεχώρησε στην καλή επιθυμία του εργάτου. Έτσι έβλεπε κανείς έναν ολόλευκο και σεβάσμιο γέροντα να ευρίσκεται στην τάξη των αρχαρίων και να τους παρακαλεί όλους από καρδίας να προσεύχονται για αυτόν, επειδή όπως έλεγε έπεσε στην πορνεία της παρακοής. Ο μέγας αυτός Μακεδόνιος εμπιστεύθηκε στην ταπεινότητά μου την αιτία για την οποία προσέτρεξε στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση. Ποτέ άλλοτε, μου είπε, δεν αισθάνθηκα μέσα μου όπως τώρα τόση ανακούφιση από πολέμους και τόση γλυκύτητα από το θεϊκό φως. 27. Ίδιο των αγγέλων είναι το να μην πέφτουν, ίσως διότι δεν μπορούν πλέον να πέσουν, όπως λέγουν ορισμένοι. Των ανθρώπων ίδιων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονας συμβαίνει, αφού μία φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωσης να σηκωθούν. Ο οικονόμος της μονής αυτής επήρε το θάρρος να μου διηγηθεί τα επόμενα. Όταν ήμουν μικρός, είχε και είχα διακόνημα να περιποιούμε τα ζώα, συνέβη να πέσω σε σοβαρό ψυχικό παράπτωμα. Έχοντας όμως τη συνήθεια να μην αποκρύπτω ποτέ τον όφη της αμαρτίας στη φωλιά της καρδιάς μου, τον άρπαξα από την ουρά και τον εφανέρωσα αμέσως στον ιατρό, λέγοντας: «Ουρά, εννοώ την έμβαση της πράξεως». Εκείνος τότε χαμογέλασε και, χτυπώντας με ελαφρά στο πρόσωπο, μου λέει: «Γύρισε πίσω, παιδί μου. Συνέχισε το διακόνημά σου όπως και πριν και μη φοβήσε τίποτα». Εγώ, έχοντας υπερβολική πίστη στο πρόσωπό του, επίστηκα στα λόγια του. Ύστερα από λίγες μέρες έλαβα εσωτερική πληροφορία ότι θεραπεύτηκα και συνέχισα την πορεία μου με χαρά, αλλά και με τρόμο. 28.
Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδελφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδελφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της μονής, τους εξευτέλιζε εμπρός σε εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτόν τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να ειδεί κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η καινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτό της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. 29. Μη θέλοντας ο Κύριος να στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού μία εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά μου τον δεύτερο μετά τον ηγούμενο, έναν θαυμάσιο άντρα που ονομαζόταν Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Την τρίτη λοιπόν ημέρα μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος που είχε ενταφιαστεί ο όσιος. Τότε ο ηγούμενος, δηλαδή, επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο και μόλις ανοίξαμε, βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του σαν από δύο πηγές ευωδιαστού μύρο. Λέγει τότε σε όλους ο διδάσκαλος: κοιτάτε, να οι υδρώτες από τα πόδια του και τους κόπους του. Σαν μύρο προσεφέρθησαν στον Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεχτοί. Και άλλα πολλά καταορθώματα του οσιωτάτου τούτου Μινά μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξής: κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει την μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός. Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο ηγουμενείο και του έβαλε μετάνοια ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσα την ευλογία του και του επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμαζε υβριστικά φιλενδείκτη και ανυπόμονο. Και όλα αυτά διότι εγνώριζε όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα, γι' αυτό και του δημιούργησε τη σκηνή αυτή ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μινά, γνωρίζοντας καλά τη ζωή του διδασκάλου του, μου ανέφερε σχετικώς: τον εξέτασα καλά, μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει μετάνοια στον ηγούμενο, και με διαβεβαίωσε ότι γονατιστός όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήρι. 300. Δεν θα παραλείψω να στολίσω το στεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μία φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες και αυτοί με γαμοχελαστό πρόσωπο και λαρό ύφος μου απήντησαν: εμείς, πατέρ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη, διότι έχουμε την γνώμη πως αναλόγως προς την αδυναμία μας πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι είναι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονας οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία. 301. Ένας άλλος πάλι από τους αείμνηστους εκείνους, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε φιλικά: εάν πραγματικά, Πάνσοφε, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «πάντα ισχύον το ενδυναμούντιμι Χριστό», Φιλιππισίων Δέλτα, παράγραφος 13, «εάν καλτήλθε και σε σένα όπως και στην Παρθένο το Άγιο Πνεύμα ως δρόσος αγνίας, εάν δύναμης υπομονής του υψίστου σε επεσκίασε», Λουκά Α 35, «τότε ζώσε σαν άντρας όπως ο Χριστός ο Θεός στη μέση σου την ποδιά της υπακοής. Σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντετριμένο πνεύμα. Ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τοποθέτησε αυστηρούς και αγρύπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα σου τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου, εξάσκησε την νοερά ανησυχία, ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα
διακονήματα, πράγμα που είναι το πιο παράδοξο απ' όλα, γίνε απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής. Χαλήνωσε την γλώσσα σου που ορμά με πάθος την αντιλογία. Πάλευε ενάντια στην δέσποινα, την κοιλία δηλαδή. Εβδομικοντάκι σε επτά κάθε ημέρα, κάρφωσε επάνω στο ξύλο της ψυχής σου, σαν σε άλλο σταυρό το αμόνι το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείτε συνεχώς και εμπέζετε και υβρίζετε και χλεβάζετε, να μην βλάπτετε καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Ξεντήσου το ειδικό σου θέλημα σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρη στο στάδιο του μοναχικού αγώνου, πράγμα που σπάνια συναντάτε. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα. Θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά εμπρός σου ασυγκράτητη. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με την σκέψη του θανάτου. Φίμωσε και κλείσε στη μνέρημνα του εαυτού του τον περίεργο νου και εμπόδισέ τον από το να θέλει να κατακρίνει ως αμελή τον αδελφό και δείχνε χωρίς να το δείχνεις κάθε αγάπη και συμπάθεια προς τον πλησίον σου. Τότε φίλτατε πάτερ, θα καταλάβουν όλοι ότι είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού όταν μέσα στη συνοδεία έχουμε μεταξύ μας αγάπη. Αλ έλα, έλα, μου έλεγε πάλι ο καλός φίλος, έλα να συγκατοικήσεις μαζί μας. Πίνε κάθε στιγμή τον χλεβασμό σαν τρεχούμενο και δροσερό νερό. Άλλωστε και ο Δαβίδ, αφού περιεργάστηκε όλα τα τερπνά που υπάρχουν κάτω από τον ουρανό, έλεγε με θαυμασμό: ποιο είναι ωραιότερο και τερπνότερο, κανένα άλλο παρά να, να συγκατοικούν αδελφοί μαζί. Ψαλμός Ρο Λάμδα Βίτα 1. Εάν όμως δεν αξιωθήκαμε ακόμη να αποκτήσουμε το αγαθό μιας τέτοιας υπομονής και υπακοής, τότε θα είναι καλύτερα συναισθανόμενοι την αδυναμία μας να ασκητεύουμε μόνοι μας μακριά από το αθλητικό στάδιο του κοινοβίου. Να μακαρίζουμε δε αυτούς που αγωνίζονται σε αυτό αθλητικά και να τους ευχόμεθα καλή υπομονή. Τα λόγια του καλού πατρός και εξαιρετικού διδασκάλου που επάλεψε μαζί μου με τρόπο ευαγγελικό και προφητικό ή καλύτερα φιλικό με ενίκησαν. Γι' αυτό και χωρίς καμία αμφιβολία απεφάσισα να δώσω τα πρωτεία στην μακαρία υπακοή. 32. Ενθυμήθηκα και μία άλλη αξιόλογη αρετή των μακαρίων εκείνων μοναχών και αφού σας την παραθέτω θα τελειώσω τον περίπατο μέσα στον όμοιο με παραδεισένιο κήπο κοινοβιό τους και να σας παρουσιάσω εν συνεχεία τα δικά μου λόγια, τα χωρίς κάλος, τα ανοφελή και ακαμφόδη. Συνέβη πολλές φορές να διακρίνει ο ποιμήν μερικούς αδελφούς που συζητούσαν μεταξύ τους την ώρα της ακολουθίας και τους επέβαλε μολονότι ήταν κληρικοί, συγκεκριμένα ιερείς, να ίστανται έξω από την εκκλησία μία εβδομάδα και να βάζουν μετάνοια σε όλους όσους εισέρχονταν και εξέρχονταν. Άλλη φορά βλέπω έναν από τους αδελφούς να παρακολουθεί την ψαλμωδία με πραγματική συνέστηση περισσότερη από κάθε άλλον. Μάλιστα στην αρχή των ακολουθιών έδειχνε και τις κινήσεις και το ύφος του προσώπου του ότι συζητούσε με κάποιον. Εζήτησα λοιπόν από το μακάριο να μου εξηγήσει αυτήν του τη στάση. Και εκείνος που δεν συνήθιζε να αποκρύπτει κάτι που θα ωφελούσε, μου απήντησε: εγώ την συνήθεια, πάτερ Ιωάννη, να συμμαζεύω στην αρχή της ακολουθίας τους λογισμούς, τον νου και όλο τον ψυχικό μου κόσμο. Και μόλις τους συγκαλέσω, τους φωνάζω: δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Παρακολούθησα και τον μάγειρο και ειδού τι τον συνέλαβα να κάνει. Είχε ένα πτυχίο, ένα σημειωματάριο δηλαδή, κρεμασμένο στη ζώνη του και να σημειώνει. Έτσι μου εξήγησε καθημερινά τους λογισμούς του και τους ανακοίνωνε όλους στο γέροντα. Και αυτό όχι μόνο τον μάγειρο, αλλά και πολλούς άλλους αδελφούς της μονής είδα να το κάνουν. Ήταν και αυτή η τακτική εντολή του μεγάλου, του ηγουμένου, όπως άκουσα. 33. Κάποτε ο ηγούμενος έδιωξε έναν αδελφό ο οποίος του εκατηγόρησε κάποιον άλλον ως φλίαρο να πολυλογά. Αυτός τότε
Περίμενε καρτερικά στην πύλη της Μονής 7 μέρες, παρακαλώντας θερμά να συγχωρηθεί και να γίνει πάλι δεκτός. Μόλις το έμαθε αυτό ο φιλόψυχος εκείνος ηγούμενος, εξέτασε καλά, και όταν ήκουσε ότι δεν είχε φάγει τίποτε στις ημέρες που πέρασαν, του εδήλωσε ότι αν ήθελε οπωσδήποτε να παραμείνει στη Μονή, θα τον κατέτασε στην τάξη των μετανοούντων. Ο μετανοημένος αδελφός το δέχτηκε με ευχαρίστηση. Τότε ο Ποιμήν διέταξε να τον οδηγήσουν στο ιδιαίτερο μοναστήρι όπου έμεναν όσοι πενθούσαν για διαφόρους πτώσεις τους. Αυτό και έγινε. Και τώρα, αφού ενθυμήθηκα το μοναστήρι αυτό των μετανοούντων, ας πούμε ολίγα και για αυτό. Σε απόσταση ενός σημείου, δηλαδή 1,5 χιλιόμετρου από τη Μεγάλη Μονή, ευρισκόταν ο απαράκλητος εκείνος τόπος που ονομαζόταν φυλακή. Εκεί δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ειδείς καπνό ή κρασί ή λάδι στο φαγητό ή τίποτα άλλο εκτός από ψωμί και μερικά χόρτα. Στην φυλακή αυτή έκλεινε ο ηγούμενος χωρίς δικαίωμα εξόδου όσους μετά την κουρά τους έπεφταν σε μεγάλα αμαρτήματα. Δεν τους έκλεινε στον ίδιο δωμάτιο, αλλά αχώριστα τον καθέναν ή το πολύ πολύ αναδύο, και τους άφηνε εκεί μέχρι ότου θα τον επληροφορούσε ο Κύριος για τον καθένα. Τους είχε ορίσει και έναν εξαίρετα υπεύθυνο τόπο τοπιών ονόματι Ισαάκ, ο οποίος τους υποχρέωνε σε αδιάλειπτο σχεδόν προσευχή και τους διέθετε μεγάλη ποσότητα φαλών, κλαδών φινίκων για να πλέκουν και να αποδιώκουν την ακιδεία. Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο τρόπος ζωής ή κατάστασης και η πολιτεία αυτών, και επιζητούσαν πραγματικά να αντικρίσουν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Ψαλμός Καπαγάμα, παράγραφος 6. Το να θαυμάζει κανείς στους κόπους των Αγίων αυτών είναι καλό. Το να ζηλεύει να τους μιμηθεί είναι σωτήριο. Αλλά το να θέλει να τους μιμηθεί είναι παράλογο και ακατόρθωτο. 35. Όταν μας διαδαγκώνουν οι έλεγχοι και οι επιπλήξεις των άλλων, ας ενθυμηθούμε τα αμαρτήματά μας, μέχρι ότου ο Κύριος που βλέπει την αγωνιστικότητα των βιαστών του να σβήσει τα αμαρτήματά μας και να μεταβάλει σε χαρά την οδύνη της καρδίας μας. Διότι όπως λέγει και ο ψαλμωδός, όσες μεγάλες ήσαν οι οδύνες στην καρδία μου, τόσο δυνατές υπήρξαν και οι παρηγορίες σου, οι οποίες στην κατάλληλη ώρα έφραναν την ψυχή μου. Ψαλμός σίγμα γάμα 19. 36. Ας μιλισμονούμε εκείνον που έλεγε προς τον Κύριον: πόσες θλίψεις μου έδειξες, θλίψεις πολλές και κακές. Δεν με εγκατέλειψες όμως, αλλά με επισκέφθηκες με στοργή και με ζωογόνησες και με ανύψωσες και πάλι μετά την πτώση μου από τα βάθη της γης που είχα πέσει. Ψαλμός όμικρον 20. 37. Μακάριος όποιος ενώ κάθε ημέρα κακολογείται και εξουθενείται για την αγάπη του Κυρίου, βιάζει τον εαυτό του και υπομένει. Μαζί με τους μάρτυρες αυτούς θα χορεύσει και μεταξύ των αγγέλων θα παρουσιαστεί με παρουσία. Μακάριος ο μοναχός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του κάθε ώρα άξιο για κάθε ατιμία και κάθε εξουδένωση. Μακάριος εκείνος που ενέκρωσε τελείως το θέλημά του και παρέδωσε τη φροντίδα της ψυχής του στον Κύριο οδηγό και διδασκαλό του, αυτός που θα σταθεί στα δεξιά του σταυροθέντος. 38. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκαιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του, ενώ εκείνος που τον δέχτηκε, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα επιτύχει την άφεση των πτεσμάτων του. 39. Δείχνε νοερός απέναντι του Θεού την αληθινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα, και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει, ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Όποιος φανερώνει στο γέροντά του τον όφη που κρύφεται μέσα του, αποδεικνύει ότι έχει δυνατή και αληθινή πίστη προς αυτόν. Όποιος όμως τον αποκρύπτει, αυτός παραπλανάται ακόμη σε δύσβατα μέρη. 40.
εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδέλφια και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί με το εξής. Να παρατηρήσει εάν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και αν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. 41. Εκείνος που στις συζητήσεις επιθυμεί να επιβάλλει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να είναι και ορθή, ας γνωρίζει ότι νοσεί από την νόσο του διαβόλου, δηλαδή από την υπερηφάνεια. Και αν μεν αυτό γίνεται στις συζητήσεις με ίσους, ίσως να θεραπευθεί κάποτε με την επίπληξη των μεγαλυτέρων. Εάν όμως με μεγαλυτέρους ή πιο σοφούς, τότε το πάθος του είναι ανθρωπίνος, αθεράπευτος. 42. Αυτός που δεν υποχωρεί στα λόγια είναι φανερό πως δεν υποχωρεί και στα έργα, διότι ο εν ο λίγο άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί. Λουκά Ιώτα Σίγμα 10. Και ανένδοτος και μάταια κοπιάζει και από την ευλογημένη υποταγή τίποτε δεν κερδίζει παρά μόνο ενοχή. 43. Αυτός που απέκτησε τελείως καθαρά συνείδηση στο θέμα της υποταγής στο γέροντα δεν φοβείται τον θάνατο, αλλά τον παερημένει κάθε ημέρα σαν ύπνο ή καλύτερα σαν ζωή. Και τούτο επειδή είναι βέβαιος ότι κατά την ώρα εκείνη του θανάτου όχι αυτός αλλά ο γέροντάς σου θα δώσει λόγο για τα έργα του. 44. Εάν κάποιος αναλάβει εν κυρίω χωρίς πίεση εκ μέρους του ηγουμένου κάποια υπηρεσία και επάνω στην εκτέλεσή της υποστεί κάποια ανέλπιστη πτώση, ας μην αποδίδει την αιτία σε αυτόν που έδωσε το όπλο, αλλά σε αυτόν που το έλαβε. Διότι ενώ πήρε το όπλο για να χτυπήσει τον εχθρό, αυτός το έστρεψε κατά της καρδίας του. Αν όμως εδέχτηκε την υπηρεσία για την αγάπη του Κυρίου με πίεση του γέροντος και αν είχε αναφέρει από πριν στο γέροντα την αδυναμία του, θα έχει θάρρος, διότι και αν έπεσε δεν απέθανε. 45. Μου διέφυγε, αγαπητοί μου, να σας παραθέσω για τούτο το γλυκό ψωμί της αρετής. Είδα σε εκείνο το κοινόβιο υποταχτικούς οι οποίοι με τρόπο θεάρεστο επέδευαν ίδιοι τον εαυτό τους με ύβρις και εξευτελισμούς. Έτσι ήταν προετοιμασμένοι να υπομένουν τις ύβρις που τους έρχονταν απ' έξω, εφόσον συνήθισαν να μην ταράζονται από τους εξευτελισμούς. 46. Η ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως, τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν σε σκοτάδι τις διαπράττει άφοβα. 47. Όταν στην απουσία του γέροντος τον φανταζόμεθα σαν να παρευρίσκεται ανάμεσά μας και αποφεύγουμε κάθε συζήτηση ή λόγο ή φαγητό ή ύπνο ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που γνωρίζουμε ότι τον δυσαρεστούν, τότε εξασκούμε αληθινά ανώθευτη υπακοή. Οι νόθοι μαθητές χαίρονται για την απουσία του διδασκάλου, ενώ οι γνήσιοι την θεωρούν ζημία τους. 48. Ερώτησα κάποτε έναν από τους καλύτερους μοναχούς, παρακαλώντας τον να μου εξηγήσει πώς η υπακοή κρύβει μέσα της την ταπείνωση. Και εκείνος μου απήντησε: ο ευγνώμων υποτακτικός κι αν ακόμη αναστήσει νεκρούς κι αν αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων ή την απαλλαγή από τους πολεμίους των παθών, οπωσδήποτε συλλογίζεται ότι αυτά τα κατόρθωσε η ευχή του πνευματικού του πατρός και έτσι ο ίδιος παραμένει ξένος από τη μάταια ίηση. Διότι πώς θα μπορέσει να υπερηφανευτεί για εκείνο που όπως λέγει το επέτυχε με τη βοήθεια του πατρός του και όχι με την ειδική του αξία και προσπάθεια. 49. Ο ησυχαστής που ασκείται μόνος του δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Η δε ίησης ασκεί δικαιώματα επάνω του και του υποβάλλει τον λογισμό ότι με την ειδική του αξία και προσπάθεια επέτυχε τα κατορθώματά του. Ενώ ο υποτακτικός νικά και εξουδετερώνει τους δύο δόλους των δαιμόνων και μένει για πάντα δούλος και υπήκος του Κυρίου. 50. Αγωνίζεται σαν πυγμάχος ο δαίμον εναντίον των υποτακτικών και προσπαθεί άλλοτε να τους ρίχνει σε σαρκικούς μολυσμούς για να τους κληρύνει την καρδιά, άλλοτε σε ξαφνική οργή και ταραχή, σε πνευματική ξηρότητα και ακαρπία, στη λεμαργία και στην οκνηρία για προσευχή, άλλοτε στον ύπνο και στον σκοτισμό του νου.
και όλα αυτά για να τους απομακρύνει από την άθληση της υπακοής, με την ιδέα ότι τίποτα δεν ωφελήθηκαν από αυτή, αλλά ότι έμειναν πίσω στα πνευματικά, και δεν τους αφήνει να εννοήσουν ότι πολλές φορές επιτρέπει σκόπιμα ο Θεός να απομακρυνθούν οι αρρεπτές που νομίζουμε ότι έχουμε, για να δημιουργηθεί μέσα μας βαθύτατη ταπεινοφροσύνη. 51. Αποκρούστηκε πολλές φορές με την υπομονή η απάτη του προηγούμενου δαίμονος κατόπιν έτη τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος, Ιώβ Α 16-18. Ήλθε δηλαδή άλλος κακός δαίμον, ο οποίος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με διαφορετικό τρόπο. Για τον τρόπο αυτό γίνεται λόγος ευθύς στη συνέχεια. 52. Συνήθισε υποτακτικούς οι οποίοι με την ευχή και τη σκέπη του γέροντός των έγιναν ευκατάνυχτοι, γλυκομήλυτοι εγκρατείς, με αγωνιστικό ζήλο, απολέμητοι από τα πάθη, με πνευματική θερμότητα. Σε αυτούς λοιπόν κατέφτασαν οι δαίμονες και τους έσπηραν μυστικά τον λογισμό ότι είναι ικανοί και άξιοι τώρα για τον ανώτερο βραβείο της ησυχαστικής ζωής, η οποία θα τους οδηγήσει στην απάθεια. Και έτσι εξαπατήθηκαν και από το λιμάνι ανήχθηκαν στο πέλαγος. Εκεί όμως τους έπιασε τρικυμία και μη έχοντας κυβερνήτη εκινδύνευσαν να πνιγούν στην αλμυρή και ακάθαρτη θάλασσα των παθών. 53. Χρειάζεται μερικές φορές να θολώσει και να αναταραχθεί και να εξαγριωθεί η θάλασσα της ψυχής για να εκβραστούν πάλι στην ξηρά ο βούρκος και η σαπρία και τα χορτάρια και οι ποταμοί των παθών που κατέβασαν μέσα της. Όταν παρατηρήσουμε, θα ειδούμε ότι μετά από αυτήν την αναταραχή αυτή της θαλάσσης επικρατεί βαθιά γαλήνη. 54. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα ομοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Ποιο είναι το όφελος? Διότι εάν ένας χτίζει, άλλος λέγει γραφή και ένας γκρεμίζει, τι καλό προκύπτει παρά μόνο κόπη? Σιράχ λάμδα δέλτα 23. 55. Μη απατέσαι ο Υιώ και υπήκοε του Κυρίου από το πνεύμα της Ιησίως και παρουσιάζεις τα αμαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατον να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να μην να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. 56. Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό. Μη εντραπείς, αλλά λέγε: «Η δικό μου πάτερ είναι το τραύμα, η δική μου η πληγή, η δική μου ραθυμία το προξένησε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε τίποτε άλλο παρά μόνο η αμέλειά μου. Την ώρα που εξομολογείσαι να είσαι και στη συμπεριφορά και στην όψη και στο λογισμό σκυφτός, σαν κατάδικος, και αν μπορείς βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού ιατρού και δικαστού σαν να είναι του Χριστού». 57. Όταν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. «Δεν θα κοπιάσεις, Υιέ μου, πολλά έτη για να αντικρίσεις μέσα σου την μακαρή ανάπαυση, εάν από την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου στις ατιμίες». 58. «Μην το θεωρήσεις ανάξιο να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στον βοηθό σου, στον γέροντά σου δηλαδή, με ταπείνωση και συντριβή ως αν στον ίδιο τον Θεό. Εγώ συνήντησα καταδίκους οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και ηγεσία τους εμαλάκουσαν την αυστηρότητα του δικαστού και μετέτρεψαν την οργή του σε καλοσύνη και σπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο ο Ιωάννης ο πρόδρομος από εκείνους που τον επλησίαζαν επιζητούσε πριν από το βάφτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επεδίωκε την σωτηρία τους. 59. Ας μην εκπλαγούμε διότι μας πολελούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση. 60. Ας μη σε έλκουν και ενθουσιάζουν
και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους ηχαστάς και αναχωρητάς, διότι εσύ βαδίζεις στην στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος του Χριστού, δηλαδή που εγένετο υπήκος μέχρι θανάτου. 61. Και όταν ακόμη πέσεις, μη εγκαταλείπεις των στίβων του κοινοβίου, αφού τότε ιδιαιτέρως έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από ιατρό. Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση εσκόνταψε στις πέτρες, χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα εσκόνταυτε αλλά και θα εθανατώνετο. 62. Μόλις νικηθούμε από κάποιο πειρασμό στον κοινόβιο, καταφθάνουν αμέσως οι δαίμονες και αρπάζοντας την εύλογη ή καλύτερα παράλογη αυτή αφορμή, μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε τη σύγχυση της κοινοβιακής ζωής και να ακολουθήσουμε την ιστιχαστική ζωή. Και αυτό για να προσθέσουν οι εχθροί μας μία πληγή ακόμη στην ήττα μας. 63. Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσουμε άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του ιατρού. 64. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνήντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνεται. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. 65. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση, από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο Κύριος και λυτρώσατε ημάς εκ των εχθρών ημών. Ψαλμός ρο λάμδα ε 23-24. Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να υπούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από τον Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. 66. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα πριν τελειώσει η θεραπεία τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. 67. Μη φεύγεις από τα χέρια εκείνου που σε προσέφερε στον Κύριο και σε ολόκληρη τη ζωή σου κανέναν άλλον μη σεβαστείς όπως αυτόν. 68. Ένα στρατιώτης χωρίς πολεμική πείρα είναι επικίνδυνο να ξεχωρίσει από τη στρατιωτική παράταξη και να πολεμεί μόνος του τον εχθρό. Και είναι επίσης επικίνδυνο ένας μοναχός χωρίς πολλή πείρα και άσκηση στον πόλεμο εναντίον των παθών να προχωρήσει στην ησυχαστική ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές ο μεν στρατιώτης κινδυνεύει από σωματικό θάνατο, ο δε μοναχός από ψυχικό. Όπως λέγει η Αγία Γραφή, αγαθεί οι δύο υπέρ των έναν. Εκκλησιαστής Δέλτα 9. Είναι δηλαδή καλύτερο να ασκούν την ησυχαστική ζωή δύο υποτακτικός και γέροντας και με τη χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καταπολεμούν τις προλήψεις. 69. Όποιος αποστερεί τον τυφλό από τον χειραγωγό του, το πίμνιο από τον ποιμένα του, τον περιπλανούμενο από τον οδηγό του, τον ήπιο από τον πατέρα του, τον άρρωστο από τον ιατρό του, το πλοίο από τον κυβερνήτη του, προξενεί και στους δύο κινδύνους. Και όποιος επιχειρήσει να παλέψει αβοήθητος με τα πονηρά πνεύματα, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. 70. Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο ιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους και όσοι στη ζωή της υπακοής την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη η βεβαία απόδειξη σε ότι βελτιώθηκε η υγεία τους και στους δευτέρους η αύξηση της αυτομεμψίας. 71. Η συνείδησή σου ας είναι ο καθρέφτης της υπακοής σου και αυτό είναι αρκετό. 72. Όποιος ασκεί ησυχαστική ζωή, αυτός και ο γέροντάς του έχει ως αντιπάλους μόνο τους δαίμονες. Όποιος ασκείται στο κοινόβιο παλεύει και με τους δαίμονες και με τους ανθρώπους. Ο πρώτος, παρατηρώντας συνεχώς τον διδάσκαλό του, παρατηρεί συνεχώς το διδάσκαλό του με περισσότερη ακρίβεια στις εντολές του. Ο δεύτερος πολλές φορές τον παραβιάζει κάπως με την υποουσία του ηγουμένου. Εκείνοι όμως οι κοινοβιάτες οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και καρτερία με την υπομονετική και αντιμετώπιση των προσκομμάτων θα αναπληρώσουν με το παραπάνω την έλλειψη και θα κερδίσουν διπλούς στεφάνους. 73. Ας προφυλάτουμε τον εαυτό μας με κάθε προσοχή και επαγρύπνηση, διότι το λιμάνι που είναι γεμάτο με πλοία συνήθως τα συντρίβει με ευκολία και μάλιστα εάν έχουν κρυφές φθορές από το σαράκι του θυμού.
Εμπρός τον γέροντα ας δείχνουμε τέλεια σιωπή και αγνία. Ο σιωπηλός άνδρας είναι ιός της φιλοσοφίας που πάντοτε με τη σιωπή αυξάνει τις γνώσεις του. Είδα τον υποτακτικό που άρπαξε την ομιλία από το στόμα του γέροντας και απελπίστηκα για την υποταγή του βλέποντας ότι αποκτά από αυτήν υπερηφάνεια και όχι ταπείνωση. 75. Με όλη μας την προσοχή ασταθούμε άγρυπνοι και προσεκτικοί για να διακρίνουμε το πότε και πώς πρέπει να προτιμάτε το διακόνημα από την προσευχή, διότι αυτή δεν επιτρέπεται να γίνεται πάντοτε. Πρόσεχε σε αυτό. Δευτερονόμιο Ιώτα Έψιλον 9. Όταν ευρίσκεσαι με άλλους αδελφούς και μη βιάζεσαι να φανείς σε κανένα πράγμα δικαιότερος και καλύτερος από αυτούς, διότι έτσι διαπράττεις δύο κακά. Εκείνους που τους προσβάλλεις με το ψεύτικο και επιφανειακό ζήλο σου και στον εαυτό σου δημιουργείς οπωσδήποτε υψηλοφροσύνη. 76. Εργάζουμε ζήλο στο εσωτερικό της ψυχής σου χωρίς να το δείχνεις καθόλου εξωτερικά, ούτε με το ύφος και με τις κινήσεις, ούτε με λόγο, ούτε με καμία νήξη. Και τούτο βεβαίως εφόσον έχεις πάυση να εξουθενώνεις τον πλησίον σου. Εάν όμως είσαι επιρρεπής σε αυτό, τότε γίνε όμοιος με τους αδελφούς σου, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εσωτερική εργασία, και όχι ανώμοιος με την ίση που σου προξενεί η εσωτερική σου εργασία. 77. Είδα έναν απρόκοφτο μαθητή που εκαυτά χάτω εμπρός σε άλλους για τα κατορθώματα του διδασκάλου του. Νόμιζε ότι θα δοξαζόταν με το σιτάρι, το πνευματικό πλούτο δηλαδή του γέροντά του, αλλά μάλλον απεδοκιμάστη, διότι όλοι του είπαν: «Και πώς ένα τόσο καλό δέντρο έβγαλε άκαρπο κλονάρι?» 78. Δεν αποδεικνυόμαστε υπομονετικοί όταν υποφέρουμε γενναία τους εξευτελισμούς του γέροντος, αλλά όταν μας καταφρονεί και μας υβρίζει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Διότι το πνευματικό μας πατέρα τον υπομένουμε και από σεβασμό και από υποχρέωση. 79. Πίνε πρόθυμα τον εξευτελισμό από κάθε άνθρωπο σαν να είναι είδος ζωής. Να νομίζεις ότι θέλει να σε ποτίσει με φαρμάκι καθαρτικό της λαγνίας. Διότι τότε θα προβάλλει στην ψυχή σου αγνώτης αναφέρεται και το φως του Θεού δεν θα λείψει από την καρδιά σου. 80. Αν κανείς βλέπει αναπαυμένους εκ μέρους του τους αδελφούς του κοινοβίου, ας μην καυχάται με το λογισμό του, διότι οι κλέπτες ευρίσκονται γύρω του. 81. Μνημόνευε συνεχώς το λόγο του Κυρίου. Όταν πάντα ποιήσετε τα πεπραγμένα, λέγεται ότι αχρεί δούλιες μεν. Αοφίλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Λουκά Ιωταζήτα 10. Την αξία δε τον κόπο μας κατά την ώρα του θανάτου θα την καταλάβουμε. 82. Το κοινόβιο είναι επίγειος ουρανός. Γι' αυτό ας κάνουμε την καρδιά μας να αισθάνεται όπως οι άγγελοι που υπηρετούν τον Κύριο. Όσοι ευρίσκονται μέσα στον ουρανό αυτό, άλλοτε μεν αισθάνονται σκληροί σαν πέτρα την καρδιά τους και άλλοτε πάλι παρηγορούνται με την κατάνοιξη. Έτσι και την ίση αποφεύγουν και από τους κόπους τον παρηγορούνται με τη χάρη των δακρύων. 83. Ολίγη φωτιά έχει την δύναμη να μπαλακώσει πολύ καιρή και πολλές φορές μια μικρή ατιμία που γευθήκαμε, όλη την αγριότητα της καρδίας και την αναισθησία και την πόρωση μάλιστα την καταπράινε και την κατεγλίκανε και την εξαφάνισε. 84. Αντελήφθηκα κάποτε δύο μοναχούς που κάθονταν και παρατηρούσαν κρυφά και άκουγαν τους στεναγμούς και τους κόπους των αγωνιστών. Αλλά ο μεν ένας τον έκανε για να μιμηθεί το ζήλο τους, ο δε άλλος για να τα αποκαλύψει ειρωνικά και μπεχτικά, όταν θα εδίδω το ευκαιρία, και έτσι να ανακόψει τον εργάτη του Θεού από τον καλόν αγώνα του. 85. Μην ασκείς την άλογον σιωπή και δημιουργείς έτσι ταραχή και πικρία στους άλλους, ούτε να είσαι νοθρός στους τρόπους και στο βάδισμά σου τη στιγμή που σε προστάζουν να δείξεις προθυμία και ενεργητικότητα, διότι έτσι καταντάς χειρότερος από τους μανιακούς και τους ταραχοποιούς. 86. Όπως λέγει και ο Ιώβ, είδα τέτοια φαινόμενα πολλές φορές. Ιώβ Ιώτα Γάμα 1. Ψυχές δηλαδή που διακρίνονταν για φυσική νοθρότητα ή ακόμη και για φυσική εισβελτάδα, οι οποίες
επενέθηκαν ως δήθεν ειρηνικές ή δραστήριες και αμέσως συγκινήθηκαν και υπερηφανεύτηκαν. Βλέποντας αυτό, εθαύμασα για τις πολυπίκυλες μορφές της κακίας. 87. Όποιος ζει σε κοινόβιο δεν ωφελείται τόσο από την ψαλμωδία όσο από την εσωτερική προσευχή. Διότι οι φωνές των ψαλτών δημιουργούν σύγχυση και εμποδίζουν την κατανόηση των ύμνων. 88. Πάλευε συνεχώς να συγκεντρώνεις το νου σου που σκοτίζεται σε ρευμαβασμούς. Ο Θεός δεν ζητεί από τους υποτακτικούς του κοινοβίου όπως από τους ησυχαστάς προσευχή αρέμβαστη. Γι' αυτό να μην αθυμείς επειδή κλέπτεται ο νου σου. Αντίθετα να ευθυμείς που πάντοτε τον επαναφέρεις. Άλλωστε μόνο στους αγγέλους παρατηρείται το άσυλον, να μην κλέπτεται δηλαδή ο νους των. 89. Όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπολογής. Ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, στο να εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του. Εκείνο που συνήθως δημιουργεί τα σκάνδαλα και τις συμφορές, αυτές είναι ο εσωτερικός δισταγμός της καρδιας και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον τόπο όπου ευρίσκεται. 90. Εκείνοι που αλλάζουν εύκολα μοναστήρι είναι τελείως απρόκοφτοι, διότι τίποτε δεν συντελεί τόσο στην αρκαρπία όσο η έλλειψη της υπομονής. 91. Εάν σε ένα άγνωστο ιατρείο και ιατρό ασυμπεριφέρεσαι σαν περαστικός και ας απλουτίσεις αθόρυβα την πείρα σου με όλα όσα θα παρατηρήσεις εκεί, και όταν βλέπεις ότι θεραπεύονται εκεί οι ασθένειές σου και μάλιστα ο ήγκος της υπερηφάνειάς σου, το πιο σπουδαίο και περισύζητο, τότε αποφάσισε να παραμείνεις. Τότε πούλησε τον εαυτό σου με το χρυσό της ταπεινώσεως, το συμβόλαιο της υπακοής, τα γράμματα της διακονίας, της υπηρεσίας και με μάρτυρες τους αγγέλους. 92. Σχίσε τελείως εμπρός σε αυτούς το χαρτί του ειδικού σου θελήματος. Αν γυρίζεις ακόμη από το ένα μοναστήρι στο άλλο, αθετείς το συμβόλαιο και το τίμημα με το οποίο σε εξαγόρασε ο Χριστός. 93. Ο τόπος της ασκήσεώς σου ας είναι για σένα μνήμα πριν από το μνήμα. Να σκέπτεσαι ότι κανείς δεν βγαίνει από το μνήμα πριν από την κοινή ανάσταση. Μερικοί οι οποίοι βγήκαν θυμίσουν ότι απέθαναν. Ας ηγετεύσουμε τον Κύριο να μην πάθουμε και εμείς το ίδιο. 94. Οι πιο οκνηροί μοναχοί, όταν αντιληφθούν βαριά την εντολή της εργασίας, κοιτάζουν να προτιμήσουν την προσευχή. Όταν όμως την αντιληφθούν ξεκούραστοι, αποφεύγουν την προσευχή σαν να είναι φωτιά. 95. Συμβαίνει να εγκαταλείψει ένας μοναχός την εργασία του για να ξεκουράσει κάποιον αδελφόν ο οποίος του το εζήτησε. Συμβαίνει όμως αυτό και από οκνηρία. Άλλες φορές πάλι δεν την εγκαταλείπει από καινοδοξία και άλλες από προθυμία. 96. Εάν εβιάστηκες και συνομολόγησες να εγκαταβιώσεις σε μία μονή και βλέπεις εν το μεταξύ ότι δεν προοδεύεις αυτήν πνευματικά, μη διστάζεις να την αποχωριστείς. Πλην όμως γνώριζε ότι ο εκλεκτός μοναχός παντού είναι εκλεκτός και ο απρόκοφτος παντού είναι απρόκοφτος. 97. Τα ευριστικά λόγια προξενούν στους κοσμικούς πολλούς χωρισμούς και διασπάσεις. Ομοίως και στα κοινόβια οι γαστριμαργίες δημιουργούν όλες τις πτώσεις και τις αθετήσεις των υποσχέσεων. 98. Εάν κυριαρχήσεις επάνω στην δέσποινα, στην κοιλία, τότε ο οποιοσδήποτε ασκητικός τόπος σε οδηγεί στην απάθεια. Εάν όμως κυριαρχεί αυτή επάνω σου, τότε παντού κινδυνεύεις, εκτός από το μνήμα όπου θα σε θάψουν. 99. Ο Κύριος δίδει σοφία στους τυφλούς. Ψαλμός Ρωμή Ε 8. Δηλαδή στους οφθαλμούς των υποτακτικών τους φωτίζει, ώστε να βλέπουν τις αρετές του διδασκάλου και τους σκοτίζει, ώστε να μην βλέπουν τα ελαττώματά του. Ενώ ο μισόκαλος διάβολος κάνει το αντίθετο. 100. Εάν έχουμε αγαπητοί ως υπόδειγμα τελείας υποταγής τον υδράργυρο, ο οποίος και όταν κυλίεται κάτω απ' όλα μένει εντελώς άθικτος από ακαθαρσίες, οι επιμελείς μοναχοί ας προσέχουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους, μήπως κατακρίνοντας τους αμελείς καταδικαστούν περισσότερο από αυτούς. Εάν ο Λότ ανεδείχθη δίκαιος, νομίζω πως οφείλεται στο ότι ενώ ζούσε ανάμεσα σε τόσους αμαρτωλούς δεν φάνηκε ποτέ να τους κατακρίνει. 101.
Πάντοτε βέβαια, περισσότερο όμως από την ώρα της ψαλμωδίας, ας διατηρήσουμε ησυχία και αταραξία, διότι οι δαίμονες προσπαθούν με τις ταραχές να χαλούν την προσευχή. 102. Διακονητής σημαίνει να ευρίσκεσαι σωματικά μπρος σε ανθρώπους και με το νου σου να χτυπάς την πύλη του ουρανού για τις προσευχές. 103. Η ύβρις και οι εξουδενώσεις και τα παρόμοια είναι για την ψυχή του υποτακτικού σαν την πικρή αψηθιά, ενώ οι έπαινοι και οι τιμές και τα εγκόμια ομοιάζουν με το μέλι και προξενούν στους ειδηπαθείς υπερβολική γλυκύτητα. Ας εξετάσουμε όμως τη φύση και την ενέργεια του καθενός. Τα πρώτα καθαρίζουν όλη την εσωτερική λάσπη, ενώ τα δεύτερα αυξάνουν τη χολή των παθών. 104. Ας μιμηθούμε αμέριμνοι και ας έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν εν κυρίω τη φροντίδα των ψυχών μας. Έστω και αν μερικά προστάγματά τους φαίνονται επιζήμια στην ψυχή μας, τότε ακριβώς δοκιμάζεται η πίστη μας προς αυτούς μέσα στο χωνευτήριο της ταπεινώσεως. Το γνώρισμα της τελείας εμπιστοσύνης είναι αυτό. Ενώ βλέπουμε πράγματα αντίθετα από ό,τι περιμένουμε, υποτασσόμεθα αδίσταχτα σε εκείνους που μας προστάζουν. 105. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση, όπως άλλωστε το είπαμε προηγουμένως. Από την ταπείνωση γεννάται η διάκριση. Περί αυτού μιλεί πολύ έξοχα και βαθιστόχαστα και ο Μέγας Κασιανός στο λόγο του περί διακρίσεως. Από τη διάκριση γεννάται η διόραση και από αυτήν η προόραση. Ποιος άραγε δεν θα θελήσει να τρέξει στον ωραίο αυτό δρόμο της υπακοής, βλέποντας ετοιμασμένα εμπρός του τόσο σπουδαία αγαθά? Για τη μεγάλη αυτή αρετή έλεγε και ο εκλεκτός εκείνος ψαλμωδός: «Ετοίμασας, ο Θεέ, από καλοσύνη την παρουσία σου μέσα στην καρδία του πτωχού υποτακτικού». Ψαλμός Ξυζήτα 11. 106. Μη λησμονείς ποτέ στη ζωή σου τον μεγάλο εκείνο αθλητή που 18 ολόκληρα έτη δεν άκουσε μία φορά με τα εξωτερικά του αυτιά από το γέροντά του την ευχή «Σωθείς». Ήθε να σωθείς. Με τα εσωτερικά όμως αυτιά άκουε καθημερινά από τον Κύριο όχι το να το σωθείς, που είναι ευχή αβεβαία, αλλά το εσώθεις, και είναι κάτι το που είναι κάτι το οριστικό και βέβαιο. 107. Αποκτούν τον εαυτό τους μερικοί υποτακτικοί, οι οποίοι βλέποντας το γέροντα πυθύνιο και συγκαταβατικό ζητούν εντολές σύμφωνες με το θέλημά τους. Όταν όμως το επιτυχάνουν αυτό, ας γνωρίζουν ότι έχασαν τελείως το στέφανο της μαρτυρικής ομολογίας, διότι υπακοή σημαίνει αποξένωση από την υποκρισία και από κάθε προσωπική επιθυμία. 108. Συμβαίνει να δεχθεί ένας υποτακτικός κάποια εντολή από τον γέροντα. Αντιλαμβάνεται όμως ότι ο γέροντας δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό που επρόσταξε και γι' αυτό δεν την εκτελεί. Ένας άλλος όμως υποτακτικός, που και αυτός το αντιλαμβάνεται, υπακούει και την εκτελεί αδιακρίτως. Εδώ αξίζει να εξετάσουμε ποιος από τους δύο ενήργησε περισσότερο θεάρεστα. 109. Είναι πράγμα αδύνατον το να πολεμήσει ο διάβολος όπως όσους πράττουν το θέλημά του. Ας επίσουν σε αυτό οι αμελείς μοναχοί, οι οποίοι μπορούν να παραμένουν στο ησυχαστήριό τους ή το κοινόβιό τους χωρίς να πολεμούνται καθόλου απολογισμούς φυγής. Πολύ σημαντικό αυτό. 110. Το ότι πολεμούμεθα να αναχωρήσουμε από τον τόπο της ασκήσεώς μας αποδεικνύει ότι εκεί ευαρεστούμε τον Θεό, εφόσον το να μας πολεμεί ο εχθρός σημαίνει βέβαια ότι και εμείς τον πολεμούμε. 111. Δεν θα τα αποκρύψω κατά τρόπο άδικο, ούτε θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου κατά τρόπο απάνθρωπο. Δεν θα αποσιωπήσω αυτά που δεν επιτρέπεται να αποσιωπηθούν. Εκείνος ο φίλος μου, ο Μέγας Ιωάννης ο Σαββαΐτης, μου διηγήθηκε πολλά αξιάκουστα πράγματα. Πόσο δε ήταν ο άντρας αυτός απαθής και ειλικρινής και ακέραιος στα λόγια και στα έργα, το γνωρίζεις κι εσύ, όσιε πάτερ, από η δική σου πείρα. Αυτός λοιπόν μου διηγήθηκε τα επόμενα. Στο μοναστήρι μου στην Ασία, από εκεί προερχόταν ο Νενάρετος αυτός, ευρισκόταν ένας ηλικιωμένος μοναχός, πολύ αμελής και ακόλαστος.
Αυτό το λέγω όχι για να τον κατακρίνω, αλλά για να παρουσιάσω την αλήθεια. Αυτός λοιπόν δεν γνωρίζω πώς απέκτησε ένα νεαρό υποτακτικό ονόματι Ακάκιο με απλότητα ψυχής αλλά και σύνεση λογισμού. Τα όσα δε υπέφερα από το γέροντα αυτό θα φανούν στους πολλούς απίστευτα. Όχι μόνο με ύβρις και ατιμίες, αλλά και με χτυπήματα δυνατά τον εβασάνιζε κάθε μέρα. Η υπομονή που έδειχνε ο Ακάκιος φαινόταν ανόητη, αλλά δεν ήταν. Είχε την θέση της. Βλέποντάς τον εγώ να ταλαιπωρείται τόσο πολύ καθημερινά, σαν αγορασμένος δούλος, τον ερωτούσα πολλές φορές όταν τον συναντούσα. «Πώς είσαι, αδελφέ Ακάκη, πώς πέρασε σήμερα?» Και αμέσως μου έδειχνε άλλοτε το μάτι του μελανιασμένο, άλλοτε πρισμένο τον τράχυλο και άλλοτε χτυπημένο το κεφάλι του. Εγώ, γνωρίζοντας ότι είναι εργάτης της αρετής, του έλεγα: «Καλά, πηγαίνομαι, καλά, κάνε υπομονή και θα ωφεληθείς». Αφού επέρασε 9 έτη στην υπακοή του σκληρού εκείνου γέροντα, εξεδίμησε προς Κύριον. 5 μέρες μετά την ταφή του στο κημητήριο των πατέρων, ο γέροντας του Ακακίου επήγε σε ένα μεγάλο γέροντα εκεί πλησίων και του λέγει: «Πάτερ, ο αδελφός Ακάκιος απέθανε». Εκείνος μόλις το άκουσε, το απεκρίνεται: «Πίστεψέ με, γέροντα, δεν το πιστεύω». Αυτός τότε του λέγει: «Έλα να ειδείς». Σηκώνεται τότε γρήγορα και μαζί με το γέροντα του Μακαρίου Πίκτου φτάνουν στο κημητήριο και φωνάζει στο νεκρό σαν σε ζωντανό, και πράγματι αν και νεκρός ζούσε, και του λέγει: «Αδελφέ Ακάκιε, απέθανες?» Εκείνος δε ο καλός υποτακτικός, δείχνοντας υπακοή και μετά θάνατον, αποκρίθηκε στο μεγάλο γέροντα: «Πώς είναι δυνατόν, πάτερ, να πεθάνει ο άνθρωπος που είναι εργάτης της υπακοής?» Τότε ο γέροντας, που θεωρείται ο πνευματικός πατήρ του, κυριεύτηκε από φόβο και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη γεμάτος δάκρυα. Εν συνεχεία εζήτησε από τον ηγούμενο της Λαύρας ένα κελί κοντά στο μνήμα και εκεί έζησε με καθαρότητα την υπόλοιπη ζωή του, ομολογώντας συνεχώς τους πατέρες ότι διέπραξε φόνο. Εμένα μου φαινόταν, πάτερ Ιωάννη, ότι εκείνος που ομίλησε στο νεκρό ήταν ο ίδιος ο Μέγας Ιωάννης, η μακαρία αυτή ψυχή, και ένα άλλο περιστατικό μου δόθηκε σαν να επρόκειται για κάποιον άλλο. Ήταν όμως αυτός ο ίδιος, όπως κατόρθωσα να το εξακριβώσω αργότερα. 112. Μου διηγήθηκε ότι στο ίδιο το μοναστήρι της Ασίας έγινε κάποιος υποτακτικός σε ένα μοναχό πράο, επικεί και ήσυχο. Επειδή λοιπόν έβλεπε ότι ο γέροντας τον ετοιμούσε και τον ανέπαβε, πήρε μια καλή απόφαση για τους πολλούς, όμως επικίνδυνη, και παρακάλεσε τον γέροντα να τον απολύσει. Είχε άλλωστε κι άλλον υποτακτικό και το πράγμα δεν ήταν κάτι το πολύ θλιβερό. Αναχωρεί λοιπόν και με συστατική επιστολή του γέροντός του, γίνεται δεχτός σε ένα από τα κοινόβια του πόντου. Την πρώτη νύχτα της εισόδου του στο κοινόβιο βλέπει στον ύπνο του ότι λογοδοτούσε σε κάποιους. Μετά το τέλος της τόσο φοβεράς αυτής λογοδοτήσεις, είδε ότι του έμενε ένα υπόλοιπο χρέος και που ήταν 100 λίτρες χρυσού. Ξυπνώντας ερμήνευσε το όραμα και είπε: «Ταπεινέ Αντιόχη», έτσι ονομαζόταν, «έχουμε πράγματι πολύ χρέος ακόμη». Συνεπλήρωσα, διηγείται ο Αντιόχιος, 3 έτη σε αυτό το κοινόβιο κάνοντας αδιάκριτο υπακοή και δεχόμουν από όλους θλίψεις και περιφρονήσεις σαν ξένος. Άλλος ξένος μοναχός εκτός από μένα δεν υπήρχε εκεί. Τότε λοιπόν βλέπω πάλι στον ύπνο μου κάποιον ο οποίος μου έδωσε απόδειξη ότι εξόφιλησα 10 λίτρες από το χρέος μου. Όταν ξύπνησα κατάλαβα τη σημασία του οράματος και είπα: «Μόνο 10? Και πότε άραγε θα κατορθώσω να ξοφλήσω το χρέος μου?» Και τότε είπα στον εαυτό μου: «Ταπεινέ Αντιόχιε, χρειάζεσαι ακόμη περισσότερο κόπο και ατιμία». Και άρχισα από τότε να υποκρίνομαι τον τρελό, χωρίς όμως να αμελώ καθόλου το διακόνημά μου. Οπότε και οι σκληροί εκείνοι πατέρες, επειδή με έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση και προθυμία, μου επέβαλαν όλα τα βαρύτερα έργα της μονής. Αφού λοιπόν επέμενα σε ένα τέτοιον αγώνα, 13 έτη, είδα και πάλι στον ύπνο μου εκείνους που είχαν έλθει στην αρχή να μου υπογράφουν την τελειωτική εξόφληση του χρέους μου. Και από τότε, όταν οι πατέρες της μονής αυτής με στεναχωρούσαν σε κάτι, το υπέφερα με γενναιότητα, ενθυμούμενος το χρέος μου. Αυτά, πάτερ Ιωάννη, μου διηγήθηκε ο πάνσοφος Ιωάννης ο Σαββαΐτης, σαν να συνέβησαν σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό άλλαξε το όνομά του σε Αντίοχο.
Αυτός ήταν που έσχισε πραγματικά το χειρόγραφο του χρέους του με τη γενναία υπομονή του. 113. Ας ακούσουμε τώρα και πόσο διακριτικός έγινε ο Όσιος από την τελεία υπακοή του. Όταν έμεινε στη μονή του Αγίου Σάβα, προσήλθαν 3 νεαροί μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Αμέσως τους δέχτηκε με χαρά και τους προσέφερε φιλοξενία για να τους αναπαύσει από τον κόπο της οδηπορίας. Αφού πέρασαν 3 ημέρες, τους λέγει ο γέροντας: «Εγώ, αδελφοί μου, είμαι εκφύσεως άνθρωπος πόρνος και δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν από εσάς». Εκείνοι όμως δεν σκανδαλίστηκαν, διότι εγνώρισαν πόσο καλλιεργούσε ο γέροντας την ερατή. Επειδή λοιπόν, αν και πολλοί τον παρεκάλεσαν, δεν κατόρθωσαν διόλου να τον πείσουν, πέφτουν στα πόδια του και τον οικετεύουν να τους ορίσει έστω πώς και πού πρέπει να μονάσουν. Υπεχώρησε τότε ο γέροντας, επειδή κατάλαβε πως ό,τι θα τους πει θα το δεχτούν με ταπείνωση και υπακοή, και λέγει στον πρώτον: «Εσένα τέκνον μου ο Κύριος σε θέλει να μονάσεις σε τόπο ησυχαστικό με υποταγή σε πνευματικό πατέρα». Έπειτα λέγει στον δεύτερο: «Πήγαινε, πώλησε τα θελήματά σου και παρέδωσέ τα στον Θεό. Σήκωσε στους ώμους σου το σταυρό σου, ζήσε με υπομονή σε κοινοβιακή αδελφότητα και οπωσδήποτε θα βρεις θησαυρό στους ουρανούς». Τέλος λέγει και στον τρίτο: «Αν έχει συνεχώς αχώριστο μαζί σου με την αναπνοή σου το ρητό που λέγει: ο υπομείνασης τέλος σου το σωθήσετε», Ματθαίον Ιώτα 22, «και πήγαινε να βρεις για γέροντά σου ή δυνατόν τον πιο ελεγκτικό και απότομο άνθρωπο. Κάνε σε αυτόν υπομονή και πίνε καθημερινά τις περιφρονήσεις και τις ύβρις σαν μέλι και γάλα». Τότε ο αδελφός ερώτησε τον Μέγα Ιωάννη: «Εάν όμως πάτερ ζει με αμέλεια, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση?» Και ο γέροντας του απήντησε: «Και αν ακόμη τον είδεις να πορνεύει, και τότε μη φύγεις, αλλά λέγε μέσα σου: Ετέρε, αφού ο πάρη, Ματθαίον Κάπα Σίγμα 50. Δηλαδή, φίλε μου, γιατί ήλθες εδώ, για να εξετάσεις τις αμαρτίες των άλλων? Κάνοντας έτσι, θα ειδείς να σβήνει μέσα σου η υπερηφάνεια και να μαραίνεται η σαρκική πόρωσης». 114. «Όλοι όσοι ποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και ντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι το παράδοξο, διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλούς ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις ειδούν όμως ότι έλαβε το χρίσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνέψουν. Γι' αυτό μην κοιμηθούμε». 115. «Είδα μικρά παιδιά αθώα και εκλεκτά που πήγαν στο σχολείο για σοφία και μόρφωση και ωφέλεια και δυστυχώς σε τίποτε δεν επρόκοψαν παρά μόνο στη σκληρότητα και πονηρία, στην κακία εξαιτίας συναναστροφής με τους άλλους μαθητές. Όποιος έχει νου ας εννοήσει τι θέλω να υπώ. Είναι αδύνατον αυτοί που επιδίδονται ολόψυχα στην εκμάθηση μιας τέχνης να μην προοδεύουν ημέρα με την ημέρα. Άλλοι αντιλαμβάνονται την πρόοδό τους, σε άλλους όμως προς ωφέλειάν τους δεν επιτρέπει ο Θεός να την γνωρίζουν». 116. «Ο καλός έμπορος μετρά κάθε βράδυ το κέρδος ή την ζημία της ημέρας και δεν μπορεί να έχει ακριβή γνώση του πράγματος, εάν δεν κρατά κάθε τόσο σημειώσεις. Η εξέταση της κάθε ώρας παρουσιάζει έτοιμο τον λογαριασμό της ημέρας». 117. «Ο ανόητος μοναχός δαγκώνεται όταν τον παρηφρονούν ή τον επιπλήττουν και προσπαθεί να φέρει αντίρρηση και να δικαιολογηθεί, ή αντίθετα βάζει γρήγορα μετάνοια σε αυτόν που τον επιπλήττει. Όχι από ταπείνωση, αλλά διότι θέλει να σταματήσουν οι ονειδισμοί. Γι' αυτό όταν σε περιγελούν να σιωπάς και να δέχεσαι με ευχαρίστηση τους καυστήρες αυτούς που προξενούν στην ψυχή ολόλαμπρη αγνότητα. Δείξε την μετάνοιά σου στον ιατρό όταν σταματήσει να σε ελέγχει, διότι κατά τη διάρκεια του θυμού σου ίσως να μην δέχεται την μετάνοιά σου». 118. «Οι κοινοβιάτες προς όλα βέβαια τα πάθη, αλλά περισσότερο προς τα εξής δύο πρέπει συνεχώς να αγωνιζόμαστε: την κοιλιοδουλεία και τον θυμό, διότι μέσα στο πλήθος αυθονούν οι αφορμές των παθών αυτών. Όσους ασκούν την υπακοή, ο διάβολος τους παρακινεί να επιθυμούν αρετές που δεν ταιριάζουν σε αυτούς,
αλλά στους ησυχαστάς, και στους ησυχαστάς πάλι τους παρακαινούς σε όσα δεν ταιριάζουν σε αυτούς, αλλά στους κοινοβιάτες. 119. Στους απρόκοφτους υποτακτικούς, εάν ανοίξεις το νου σου, θα βρεις το νου τους, το δικό τους νου, θα βρεις σκέψεις πλανεμένες. Θα βρεις δηλαδή να επιθυμούν την ησυχαστική ζωή, την πιο αυστηρή νηστεία, τη ραρέμβαστη προσευχή, την τέλεια καινοδοξία, την διαρκή μνήμη του θανάτου, τη συνεχή κατάνοιξη, την απόλυτη αοργησία, την βαθιά σιωπή, την πιο υψηλή αγνότητα, όλα αυτά που επιθυμούσαν. Οικονόμησε ο Θεός να μην ταγευτούν στην αρχή της κοινοβιακής του ζωή, και αυτοί απατήθηκαν και μετεπίδειξαν στην ησυχαστική ζωή για να τα αναζητήσουν. Ματέως εκεί τους παρεκκίνησε ο εχθρός να τα αναζητήσουν πριν από την ώρα τους, για να μην υπομείνουν και τα κατορθώσουν στην ώρα τους. 120. Στους ησυχαστές ο αποτέων διάβολος μακαρίζει τις αρετές των κοινοβιατών, τη φιλοξενία δηλαδή, την εξυπηρετικότητα, την αδελφοσύνη και τη συμβίωση και την περιποίηση των αρρώστων, και τούτο για να επιτύχει ο πλάνος να τους οδηγήσει, όπως και τους προηγουμένους, στην ανυπομονησία και στην αποτυχία. 121. Είναι πράγματι σπάνιοι εκείνοι που ασκούν όπως πρέπει την ησυχαστική ζωή. Αυτοί είναι όσοι απέκτησαν την παρηγορία της Θείας Χάριτος, η οποία τους ξεκουράζει στους κόπους και τους βοηθεί στους πολέμους. 122. Ανάλογα με τα πάθη που υπάρχουν μέσα μας, πρέπει να κοιτάξουμε και να εκλέξουμε τους γέροντες όπου θα υποταγούμε. Δηλαδή, αν είσαι επιρρεπής στη λαγνία, διάλεξε ως γυμναστή σου ένα ασκητικό και αυστηρότατο στην νηστεία γέροντα. Μη διαλέξεις κανένα σπουδαίο και θαυματουργό, ο οποίος όμως φιλοξενεί πρόθυμα και στρώνει τραπέζι στον καθένα. Εάν πάλι είσαι υψάφιν, υπερήφανος, διάλεξε γέροντα απότομο και ανυποχώρητο, και όχι κανένα πράο και φιλέσπλαχνο. (Κι) 123. Ας μη ζητούμε γέροντες προγνωστικούς και προορατικούς, αλλά προπάντων και οπωσδήποτε ταπεινούς και καταλλήλους για τη θεραπεία των ασθενειών των δικών μας, πράγματα που θα φαίνονται και από τον τρόπο της ζωής τους και από τον τόπο και την κατάσταση της ασκήσεώς τους. 124. Αν έχεις σαν καλό παράδειγμα υπακοής τον δίκαιο και ενάρετο Αβάκυρο που αναφέραμε προηγουμένως, και ασκέπτεσαι πάντοτε όπως εκείνος ότι σε δοκιμάζει ο γέροντας όταν σε αντιμετωπίζει σκληρά ή περιφρονητικά, και έτσι ποτέ δεν θα αστοχήσεις. 125. Όταν ενώ ο πατήρ σε επιπλήττει ακατάπαυστα, σύ αποκτάς περισσότερη εμπιστοσύνη και αγάπη απέναντί του, γνώριζε ότι το Άγιο Πνεύμα κατόκισε αόρατα στην ψυχή σου και η δύναμη του υψίστου σε επεσκίασε. Πλην όμως εσύ να μην καυκάσαι ούτε να χαίρεσαι, διότι υπομένεις με γενναιότητα τις ύβρις και τις ατιμίες, αλλά μάλλον να θρηνείς και να σκέπτεσαι ότι οπωσδήποτε κάτι άσχημο διέπραξες και τον έκαμες να ταραχθεί και να κινηθεί εναντίον σου. 126. Μην παραξενευθείς για ό,τι πρόκειται να υπώ. Έχω σε αυτό το συνήγορο τον ίδιο τον Μωυσή. Είναι προτιμότερο να αμαρτήσουμε στον Θεό παρά στον γέροντά μας, διότι εάν παροργήσουμε τον Θεό, έχει την δύναμη ο διδάσκαλός μας να μας συμφιλιώσει με Αυτόν. Εάν όμως εξοργήσουμε τον διδάσκαλό μας, δεν έχουμε πλέον κανέναν για να μεσητεύσει σε Αυτόν προς χάρη μας. Εγώ έχω και την γνώμη και τα δύο, και ο παροργισμός του Θεού και ο παροργισμός του γέροντος έχουν την ίδια βαρύτητα, αφού ο γέροντας είναι αντιπρόσωπος του Θεού. 127. Ας εξετάσουμε και ας δείξουμε διάκριση και προσοχή στο εξής σημείο. Σε ποιες περιπτώσεις ενός μας κατηγορεί ο ποιμήν πρέπει να υπομείνουμε ευχάριστα και σιωπηλά, και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να του δίδουμε εξηγήσεις. Η γνώμη μου είναι, σε όσα προξενούν στον εαυτό μας ατιμία, να σιωπούμε, διότι η ώρα αυτή είναι ώρα πνευματικού κέρδους. Όταν όμως οι κατηγορίες αναφέρονται και σε άλλο πρόσωπο, να απολογούμεθα για να μην σαλευτεί ο δεσμός της αγάπης και της ειρήνης. 128. Όλοι απεχώρησαν από την υπακοή,
Όσοι απεχώρησαν από την υπακοή, αυτοί θα σου παραστήσουν καλύτερα την ωφέλειά της. Διότι τότε κατάλαβαν σε ποιο ουρανό ζούσαν. 129. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό κάθε ημέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. 130. Όμως τα δέντρα που σύονται από τους ανέμους ρίχνουν βαθιές ρίζες, έτσι όσοι ζουν σε υπακοή αποκτούν δυνατές και ακλόνητες ψυχές. 131. Εκείνος που ζούσε ησυχαστική ζωή και αντελήφθηκε την αδυναμία του και εν συνεχεία πήγε και πουλήθηκε στην υπακοή, ήταν άνθρωπος τυφλός και χωρίς κόπο βρήκε το φως του και αντίκρισε τον Χριστό. 132. Μείνατε σταθεροί και πάλι σας λέγω, μείνατε σταθεροί στο δρόμο που τρέχετε αδελφοί μου αθλητέ, και ασυχούν στα αυτιά σας τα λόγια εκείνου του σοφού που τονίζουν για εσάς. Ο Κύριος τους εδοκίμασε σαν χρυσάφι στο χωνευτήριο ή καλύτερα στο κοινόβιο, σαν ολοκαύτωμα θυσίας τους δόθηκε στους κόλπους του. Σοφία Σολομώντος, γάμα 6. Βαθμίς ισόβαθμοι με τους Ευαγγελιστάς. Σύ αθλητά που έφτασες σε αυτήν, μείνε σταθερός και τρέχε χωρίς φόβο.